Τι λέτε εσείς για αυτό το επεισόδιο? Εμείς λέμε ότι το φαινόμενο Χρυσή Αυγή μπορεί να το βάλει ξανά πίσω από εκεί που ξεκίνησε ο ίδιος ο λαός, το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, με τα ριζοσπαστικά του αιτήματα, τους ριζοσπαστικούς στόχους. Αυτός ακριβώς ο αγωνιζόμενος κόσμος μπορεί να κάνει μόνο αυτό το φαινόμενο, αυτό το μόρφωμα, αυτή τη συμμορία, μπορεί να την ξανακάνει ένα γραφικό γκρουμπούσκουλο. Και έχει και μια ευθύνη. Εμείς το λέμε αυτό στον ελληνικό λαό. Αυτό ήταν και το σχόλιο της Λεμόντ. Έχει και μια ευθύνη. Το διάβασα πριν από λίγο. Έχει και μια ευθύνη ένας κόσμος που είναι παρασυρμένος, που δεν τους ήξερε. Δεν λέμε για ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν. Γιατί κοίταξε να δείτε, δεν είναι μόνο οι παππούδες και τα νέα παιδιά που παρασύρθηκαν. Εδώ πέρα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία που δεν μπορούμε επιτέλους να την κρύβουμε. Και αυτή η ιστορία λέει ότι με έρευνες που έχουν γίνει, και αν δεν κάνω λάθος, ένα άρθρο διάβαζε στο Βήμα, που έκανε μια πολύ σοβαρή έρευνα από τα εκλογικά τμήματα, ότι ένα στους δύο που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, ή μάλλον από τα σώματα ασφαλείας, ένα στους δύο ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι διαπαιδαγώγηση έχουν αυτά τα παιδιά? Αν έχουν δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, αν βλέπουν μπροστά τους σαν εχθρούς τους φτωχούς, τους αδύναμους, αν βλέπουν σαν εχθρούς τον αγωνιζόμενο λαό, αν βλέπουν σαν εχθρούς τους απεργούς. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πάντως, είναι αυτό ένα κρίσιμο θέμα που και λέτε, εμείς θεωρούμε, όλοι αυτοί, ναι, δεν είναι 440.000, έτσι. Εντάξει, κοιτάξτε, μιλάμε για να διαμορφωθεί ένα ρεύμα. Ναι, για να διαμορφωθεί ένα ρεύμα από κάπου ξεκινάει. Κάπου σκάβεται ένα κανάλι. Και γι' αυτό εμείς λέμε σε έναν κόσμο που πραγματικά είναι παρασυρμένος και πραγματικά σοκαρίστηκε βλέποντας αυτές τις εικόνες μιας άναδρης συμπεριφοράς, να πάρει πίσω την επιλογή του. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αμέσως μετά τις εκλογές 6 Μαΐου βγήκε και είπε ο ελληνικός λαός να διορθώσει την ψήφο του ως προς τη Χρυσή Αυγή, λιδωρηθήκαμε. Ορισμένοι κάναν και τους απορριμμένους κιόλας. Ότι δεν εμπιστευόμαστε την κρίση του ελληνικού λαού, ότι τα βάζουμε με τον ελληνικό λαό, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ή δεν κάνουμε σεβαστή τη θέληση του ελληνικού λαού. Κάθε άλλο. Εμείς μιλήσαμε καθαρά. Να διορθώσει και την ψήφο του, να διορθώσει και την επιλογή του. Και ιδιαίτερα ο φτωχόκοσμος, ο εργατόκοσμος, οι άνθρωποι του Μόχθου να στηρίξουν το κόμμα τους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Μάρκο, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε δεν αφορά μόνο με το ζήτημα, δεν συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της μετανάστευσης. Γιατί είδε και όλος ο κόσμος ότι η Χρυσή Αυγή πήρε πολύ μεγάλα ποσοστά εκεί πέρα που δεν υπήρχαν μετανάστες καθόλου. Ή πολύ περισσότερο, πήρε πολύ μεγάλα ποσοστά εκεί ακριβώς που υπάρχουν ορισμένοι που εκμεταλλεύονται πολύ άγρια μετανάστες. Και οι μετανάστες όχι μόνο δεν είναι, ας το πούμε, έτσι συσσωρευμένοι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, παστωμένο ένας πάνω στον άλλον, αλλά είναι ένα προσοδοφόρο εργαλείο. Σωστό. Θέλουμε να πούμε όμως και το εξής, ότι και ιστορικά και σήμερα όλα αυτά τα μορφώματα είναι το μακρύ χέρι του ίδιου του συστήματος. Είναι το μαστίγιο, ας το πούμε έτσι, του ίδιου του συστήματος. Δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις εύκολα από το σύστημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, σε κοντά 10 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα κόμματα είναι νόμιμα. Και όμως υπάρχουν χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου είναι παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα. Οι κομμουνιστές διώκονται, τα κομμουνιστικά σύμβολα διώκονται, τα αστέρια διώκονται, τα σφυροδρέπανα διώκονται. Και όμως η Σβάστιγκα και τα SS διδάσκονται στα νηπιαγωγεία, όπως είναι οι χώρες της Βαλτικής. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, ο παράδοσος της δημοκρατίας. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε... Για παράδειγμα, στην Νορβηγία, αυτό το ακραίο φαινόμενο που είχαμε, όπου ένας ομοειδεάτης, ας το πούμε έτσι, των χρυσαυγητών, πήρε τα όπλα και πήγε και καθάρισε, σκότωσε, δολοφόνησε 77 παιδιά. Ναι, θεωρεί κανένας ότι είναι κάτι διαφορετικό αυτοί εδώ οι κύριοι. Κι όμως, πρέπει να ξέρει ιδιαίτερα ο νέος κόσμος ότι αυτά τα μορφώματα δεν είναι καθόλου αντισυστημικά. Μπροστά στους βιομήχανους, στη μεγαλοεργοδοσία, είναι αρνάκια. Και όχι μόνο είναι αρνάκια, αλλά κατά καιρούς είναι αυτοί που συγκροτούν όλους τους απεργοσπαστικούς στρατούς. Είναι ο στρατός, που πηγαίνουν, λέτε, και χτυπάνε, ναι, απεργούς, διαδηλώσεις, ανθρώπους που αγωνίζονται για το ψωμί τους, για το μεροκάματό τους, για τη σύνταξή τους, για τα δικαιώματά τους. Αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει. Αυτό το μόρφωμα, γι' αυτό και στηρίζεται ποικιλοτρόπως από το σύστημα, άλλοτε φανερά, άλλοτε υπογείως, άλλοτε ευθέως και άλλοτε υπόγεια. Και το για παράδειγμα, φαινόμενο, να σας πω και το πιο χαρακτηριστικό του παράδειγμα. Σε οικονομική κρίση έγινε. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, όχι το δω, το καλοκαίρι που μας πέρασε, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέγγελνε στη Βουλή αυτό που γίνονταν απ' έξω από τη Βουλή, όπου κανένας, δεν λέμε για τον κόσμο που κατέβαινε και
διαδήλωνε ίσως και με θολά αιτήματα και κάτω από μια αγανάκτηση, αλλά με μια οργανωμένη προσπάθεια που γινόταν να κυριαρχήσουν, να προβληθούν και να κατοχυρωθούν συνθήματα όπως οι 300 στο Γουδί, να κατοχυρωθούν συνθήματα για τις κρεμάλες. Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Πρωτούλη. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν ενοχλούσαν κανένα. Μόνο το ΚΚΕ. Ακούστε όμως λίγο, θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί δεν μπορεί να απευθυνθεί και αυτό σε αυτά τα φτωχά στρώματα, στην εργατική τάξη, στους ανθρώπους που υποφέρουν. Γιατί λέτε ότι έχουν αυτή διεισδυτικότητα σε αυτούς και δεν έχετε εσείς. Ακούστε να δείτε, ναι. Υπάρχει ένας κόσμος όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις προηγούμενες εκλογές ανέβηκε. Δεν έπεσε. Κατά συνέπεια, δεν είναι κόσμος που στήριζε είτε που ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ποια είναι τα κόμματα εκείνα που, ας το πούμε έτσι, έπεσαν εκλογικά? Είναι ένας κόσμος ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, χρόνια εγκλωβισμένος στα κόμματα της πλουτοκρατίας. Τώρα την πάλα στην εξέδρα. Όχι, δεν την πετάω καθόλου στην εξέδρα. Όχι. Είπατε για το σύστημα, το είπαμε. Ακούστε να δείτε. Το αποδέχτηκαν εδώ. Λέω τώρα για εσάς. Διαπαιδαγωγημένοι από αυτά τα κόμματα και με συνθήματα αυτά τα κόμματα. Που είναι σχεδόν ταυτόσημα, λοιπόν, με αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή. Να θυμίσω εδώ πέρα, για να μην παραξενεύεται κανένας, τη μηδενική ανοχή στους μετανάστες. Δεν την έλεγε μόνο η Χρυσή Αυγή. Την έλεγε και η Νέα Δημοκρατία, την έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Τη μηδενική ανοχή στους μετανάστες. Είπε μηδενική ανοχή. Είπε μηδενική ανοχή. Πότε αυτό. Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή. Ο κύριος Παπανδρέου. Μηδενική ανοχή. Συγγνώμη. Κανένα πολίτης παραλέγει. Βγάλετε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε για το ιδεολογικό περίβλημα όπου στη λογική, ας το πούμε και έτσι, να το πιάσουμε και με αυτή τη βάση. Στη άλλο λογική, το ότι εμείς λέμε ότι κάποτε πρέπει να γίνουμε νοικοκυρέοι στον τόπο μας στη λογική να μην φεύγει ο κόσμος προς τα ακροδεξιά, στη λογική να μην φεύγει ο κόσμος προς τα ακροδεξιά, υιοθετούσαν και αυτά κύριε τα κόμματα Πρωτούλη, ορισμένες τέτοιες ακροδεξίες, ας το πούμε έτσι, εκφράσεις και λογικές. Κύριε και ένα τελευταίο. Δεν έχει να κάνει η θεωρία που ακούγεται και σήμερα κιόλας. Μετά από μια τέτοια άναδρη επίθεση, η θεωρία που ακούγεται και από διάφορους δημοσιολόγους, η θεωρία των άκρων, ότι εδώ πέρα ανεβαίνουν τα άκρα. Ποια είναι τα άκρα που ανεβαίνουν? Αυτό είναι στήριξη σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Mm-hmm. Δεν είναι χτύπημα σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Όταν ανεβαίνει η θεωρία των άκρων, επί της ουσίας βαφτίζεται πάλι εχθρός ο λαός που αγωνίζεται και όχι τέτοια είδους συστημικά μορφώματα που χτυπάνε το λαό.